Έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξη τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι αυτό είναι το πρώτο, τα πρώτα πρόστιμα, γιατί υποθέτω ότι ελέγχεται και άλλους κλάδους λιανικής πώλησης και δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι Παναγίες και μόνο αυτοί κάνανε εικονικές εκπτώσεις, έτσι δεν είναι? Οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, κύριε Χιώτη. Φυσικά θα διευρυνθούν, όπως πολύ σωστά λέτε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνουν ανεκτές παραπλανητικές πρακτικές κατά των καταναλωτών. Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στην παραβατικότητα και δεν θα δείξουμε καμία ανοχή και δεν θα επιτρέψουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές που τελικά πλήττουν την ελληνική οικογένεια. Αυτά τα πρόστιμα πώς τα διαπιστώσατε? Θέλω να πω, είχατε πάρει τιμές από πριν, πόσο κάνει το Χ, η Χ μάρκα του υπολογιστή, και είδατε τώρα ότι είχε φτιάξει μια τιμή παραπάνω για να την πουλάει στο ίδιο, κάπως έτσι έγινε? Η τεχνολογία μας δίνει πάρα πολλά εργαλεία πια. Πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα καταστήματα και οι αλυσίδες λιανικής πώλησης, είτε αυτές είναι αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων, ρούχων, παπουτσιών, είτε είναι υποδημάτων, είτε είναι ηλεκτρονικών ειδών και ηλεκτρικών συσκευών, είτε είναι εταιρείες λιανικής πώλησης και οργανωμένες υπεραγορές καταναλωτικών προϊόντων, διαθέτουν πια ηλεκτρονικά καταστήματα, τα λεγόμενα e-shops. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με ηλεκτρονικά εργαλεία να έχουμε πάρα πολύ εύκολα το σύνολο των τιμών με τις οποίες πουλούν τα προϊόντα τους και με ηλεκτρονική σύγκριση και με εργαλεία ηλεκτρονικά τα οποία έχουμε δημιουργήσει, να μπορούμε να συγκρίνουμε, να το πω πιο σωστά, τις τιμές στην εξέλιξή τους στα χρονικά διαστήματα που επιλέγουμε. Άρα αυτό το οποίο κάναμε ήταν να έχουμε τιμές πρώτης έναρξης των εκτόσεων, τιμές μετά τις εκτόσεις, και έτσι να συγκρίνουμε την συμπεριφορά, την εμπορική συμπεριφορά την οποία είχαν οι αλυσίδες. Επίσης φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και με επιτόπιους ελέγχους να δούμε πώς επικοινωνούν τις προσφορές που επιλέγουν να κάνουν στους πελάτες τους. Είδαμε λοιπόν ότι πολλοί χρησιμοποίησαν μια διαδικασία του να αυξάνουν τις τιμές πριν τις εκτόσεις για να προχωρούν μετά σε εικονικές εκτόσεις επί της ουσίας, ή κάποιοι άλλοι να δηλώνουν από μια αρχική τιμή κατασκευαστή ένα όφελος για τον καταναλωτή μεγάλο, μια έκπτωση δηλαδή από μια θεωρητική τιμή κατασκευαστή ή μια θεωρητική τιμή προτινόμενης γενικής, όπου ποτέ όμως το προηγούμενο διάστημα δεν είχε πωληθεί αυτό το προϊόν το συγκεκριμένο στην αυτή την τιμή. Δηλαδή, δηλαδή ένα πλυντήριο που το πουλάγε 800 ευρώ, τώρα λέει ότι, ότι έκανε 1000 για να το ξαναπουλήσει 800. Έτσι ακριβώς. Είναι μία από τις μεθόδους που μπορεί να εφαρμόσει. Και για να ρίχνετε τέτοιες καμπάνες, φαντάζομαι ότι ήταν εκτεταμένη αυτό το φαινόμενο των εικονικών εκπτώσεων, έτσι δεν είναι? Εμείς τα προϊόντα τα οποία επιλέχθηκαν στους κωδικούς που έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος, έτσι, σημειώθηκαν αυτές οι παραβάσεις, οπότε επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Ο στόχος των προστήμων έχει δύο, θα έλεγα, προσδοκόμενα αποτελέσματα. Το πρώτο είναι φυσικά ο παραβάτης να υποστεί το αποτέλεσμα την κύρωση της παράβασης, έτσι, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Το δεύτερο είναι βεβαίως η συμμόρφωση. Εκείνο που θέλουμε εμείς δεν είναι η τιμωρία για την τιμωρία, είναι η τιμωρία, η επιβολή του προστιμού για τη συμμόρφωση. Εμείς επιδιώκουμε και τελικά να υλοποιεί τον νόμος. Γιατί τώρα άντε να τολμήσει να το ξανακάνει, άλλος να ξαναβάλει τιμή στο κλιματιστικό μεγαλύτερη από αυτή που πούλαγε για να κάνει εικονική έκπτωση. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλλά πρέπει να πω ότι φυσικά ο στόχος, και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι τελικά να τους τιμωρήσουμε, αλλά να τους τιμωρήσουμε για να μην το επαναλάβουν, να το πω πιο σωστά. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω και το εξής, ότι για όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα, πριν ξεκινήσει η περίοδος των εκτόσεων, είχαν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει συγκεκριμένος νόμος ο οποίος έχει εφαρμόσει η χώρα μας, ο νόμος που είναι μια ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας
για την αποφυγή των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και των πλασματικών εκτόσεων στους καταναλωτές. Η χώρα μας είναι μεταξύ των 7 ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ενσωμάτωσαν αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία και είναι από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν αυτή τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ελέγχου και σύγκρισης των τιμών, ώστε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν είχε ήδη γίνει κατανοητό, οπότε από εκεί και πέρα στη συνέχεια επήλθε ο έλεγχος και βεβαίως όπου υπήρξαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα πρόσημα. Τώρα πείτε μου για κάτι άλλο, γιατί είμαστε καχύποπτοι και εμείς και οι ακροατές από ό,τι βλέπω. Θα βγάλετε ανακοίνωση όταν τα πρόστιμα εισπραχθούν, διότι θυμάμαι και ο προκάτοχός σας είχε ανακοινώσει κάτι βαριά πρόστιμα πριν από κάτι μήνες. Δεν μάθαμε ποτέ όμως αν εισπράχθηκαν. Ξέρω ότι υπάρχει μια διαδικασία ένστασης κλπ. Αλλά στο τέλος φτάνει ο παραβάτης να το πληρώσει το πρόστιμο ή χάνεται στο βάθος του χρόνου και έχει μείνει μόνο η ανακοίνωση. Τα πρόστιμα θα εισπραχθούν. Θα εισπραχθούν. Θα εισπραχθούν. Βεβαίως πάντα υπάρχει δυνατότητα κάποιου να προσφύγει. Καλά, ένδικα μέσα για να είτε να το αποφύγει είτε να. Αλλά το αδίκημα είναι αυταπόδεικτο. Το έχετε τεκμηριώσει. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει είτε για να προσφύγει στα δικαστήρια να πληρώσει το ποσοστό του προστίμου, είτε να το πληρώσει με κάποια σχετική έκπτωση τώρα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει μετά σε κάποια ένδικα μέσα, στα δικαστήρια δηλαδή. Άρα τώρα ας πούμε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει με έκπτωση αμέσως. Να το πληρώσει με έκπτωση άμεσα χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια. Ή να πληρώσει ή ένα μέρος για να προσφύγει να στα δικαστήρια που είναι 50%, πόσο είναι. Αν θυμάμαι καλά είναι 20%. 20%. Και να προσφύγει στα δικαστήρια όπου όμως νομίζω ότι το αποτέλεσμα βεβαίως στα δικαστήρια κάτι μπορεί να τα προειδιάσει. Και αυτή η πολιτική είναι να ανακοινώνεται γιατί και τις επωνυμίες των εταιριών είναι καινούργια. Σωστή είναι κατά τη γνώμη. Είναι υποχρέωση για πρόσημα άνω των 50.000 ευρώ να προβλέπεται από τον νόμο να ανακοινώνονται οι επωνυμίες των καταστημάτων των επιχειρήσεων στις οποίες επιβάλλονται οι ποινές. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, εμάς ο στόχος μας είναι να εφαρμόζεται ο νόμος, να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός με καθαρούς κανόνες για τους καταναλωτές και έτσι να δουλεύει η εύρυθμα η αγορά. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε κακό για το κακό. Εμάς ο στόχος μας είναι να υπάρχει συμμόρφωση και να λειτουργεί με κανόνες υγιούς ανταγωνισμούς η αγορά. Γιατί μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό προστατεύονται και οι επιχειρήσεις τελικά, αλλά και οι καταναλωτές, που είναι η βασική μας προτεραιότητα. Για πάμε τώρα να σας βάλω και στα δύσκολα. Αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχου γίνονται και στα τρόφιμα. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Γιατί διαβάσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι στην Ελλάδα τα τρόφιμα πήραν τέτοια αύξηση όσο δεν πήρε καμία άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα πιο ψηλές ήταν οι αυξήσεις στα τρόφιμα στην Ελλάδα από ότι στην Τουρκία. Για να βάλουμε όλα στη σωστή τους βάση. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, συνολικά η Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Μεταξύ συνολικά, των τεσσάρων πρώτων όχι χώρων. Όχι στα τρόφιμα όμως. Θα σας τα πω όλα. Από εκεί και πέρα, στα τρόφιμα έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, όπου αν κάποιος δει προσεκτικά τα στοιχεία, αυτό δεν οφείλεται στο σύνολο των κατηγοριών των τροφίμων, αλλά κυρίως προέρχεται από την μεγάλη αύξηση στις τιμές των φρούτων. Κυρίως όταν λέμε φρούτα, μιλάμε για φρούτα εποχής. Όπως είναι για παράδειγμα τα κεράσια, όπως είναι τα οποία παράγουμε εδώ στην Ελλάδα. Όπως είναι τα πεπόνια και τα καρπούζια. Γιατί έχουμε σε αυτές τις τιμές, γιατί όπως σας θυμάστε πολύ καλά και θυμούνται και οι ακροατές μας, όλο τον Μάιο και όλο τον Ιούλιο επικράτησαν στη χώρα καιρικά φαινόμενα πρωτόγνωρα με συνεχείς βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που κατέθεσαν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Πάντως εγώ κεράσια βρίσκω στο μανάβι, απλώς τα βρίσκω πολύ πιο ακριβά. Άρα τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση? Έχουμε λοιπόν μειωμένη παραγωγή, δηλαδή ένας παραγωγός ο οποίος μπορεί να παρήγαγε έναν τόνο κεράσια από την καλλιέργειά του, θα παράγει, αν παράγει, μισή παραγωγή ή ακόμα λιγότερη, με αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή
προσφορά να αυξάνει τις τιμές. Το πρώτο είναι αυτό. Αυτό πάντως είναι κερδοσκοπία. Αυτό δεν είναι κερδοσκοπία. Αυτό είναι ο αγρότης. Κερδοσκοπία. Τόσο κάνουν τα κεράσια. Δεν τα πουλά σε διπλάσια τιμή επειδή ο κόσμος θέλει να αγοράσει κεράσια. Αυτό λέγεται κερδοσκοπία. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί στην αγορά. Για να τα πούμε πιο σωστά πράγματα. Πρώτον, ο αγρότης ο οποίος θα πουλήσει το 1 τρίτο της παραγωγής του, άμα πουλήσει με τις τιμές που πουλούσε, άμα η παραγωγή του ήταν πλήρη, καταλαβαίνετε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα καλλιεργήσει. Θα κλείσει, θα πτωχεύσει. Άρα, ο ένας λόγος είναι ότι θα πρέπει τα έξοδα τα καλλιεργητικά που έχει κάνει ένας αγρότης, είναι για το σύνολο, είναι για όλα τα δέντρα, είναι για όλη την καλλιεργία του, είναι για το σύνολο του ποστανιού που καλλιεργεί. Το κράτος όμως, κύριε Υπουργέ. Εν μέρη τον αποζημιώνει και ποτέ, τις εμπορικές, και ποτέ με τις εμπορικές τιμές που έχουμε που είναι οι πραγματικές. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι κανόνες αγοράς. Δηλαδή μια αυξημένη ζήτηση ή αυξημένες εξαγωγές ή εγχώρια αυξημένη ζήτηση. Από τη στιγμή που η προσφορά είναι συγκεκριμένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής. Γιατί κάποιος που θέλει να αγοράσει ντε και καλά είναι διατεθειμένος, παράδειγμα στα νησιά με τους τουρίστες, με τον τουρισμό που έχουμε. Είναι διατεθειμένος να το αγοράσει λίγο πιο ακριβά για να διαθέσει το προϊόν στους πελάτες τους. Αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός αγοράς που τελικά υποφελείται ο αγρότης αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα. Εκείνο το οποίο εμείς όμως ερχόμαστε και ελέγχουμε είναι αν το μεικτό περιθώριο τελικά που έχει η εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό και μετά είναι κλειδωμένο. Γι' αυτό βεβαίως το ελέγχουμε κυρίως τα προϊόντα της μεταποίησης. Δηλαδή τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά. Τα δημητριακά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δει κάποιος, θα δει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Δηλαδή, τον Ιούνιο μήνα έχουμε αποκλιμάκωση τιμές. Μικρή, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά αποκλιμάκωση. Δηλαδή, μείωση του πληθωρισμού. Αποπληθωρισμό, μάλλον, σε γαλακτοκομικά προϊόντα, αποπληθωρισμό σε δημητριακά και σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Αυτό το παρακολουθούμε. Και θα κάνουμε ελέγχους, όπως σας είπα, έχουν ξεκινήσει ήδη έλεγχοι στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε αν προκύψουν διαφορά και αυξημένο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα και συγκεκριμένα σε σχέση με το 2021, και εκεί τα πρόσημα θα είναι βαριά. Ένα άλλο θέμα όμως πρέπει να πούμε είναι ότι πέρα από την καταστροφή μέρους της παραγωγής που αυτό αυξάνει τις τιμές, είναι κατανοητό, έχουμε και μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά τα εργατικά χέρια και τη συκομιδή. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ανέβρεσης εργατικών χεριών για να μπορούν να συγκομίζουν την παραγωγή τους οι αγρότες. Είτε αυτά είναι οπροκυπευτικά, είτε είναι φρούτα. Θα σας πω για παράδειγμα, μιλώντας, γιατί πριν από λίγη ώρα μιλούσα με έναν πολύ μεγάλο παραγωγό, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί αγρότης της χρονιάς το 2020. Και έχει εκατοντάδες στρέμματα με αγρότης, έτσι, οργανωμένος βέβαια. Με θερμοκηπιακές καλλιέργειες προκυπευτικά Μαραθώνα και Αυλώνα, ο οποίος μου μετέφερε την αγωνία του το ότι αυτή τη στιγμή που πρέπει να φυτέψουν τώρα για τους επόμενους 2-3 μήνες προϊόντα όπως είναι πιπεριές, μελιτζάνες ή ντομάτες, βλέπουν ότι δεν έχουν τα απαραίτητα χέρια εργατικά για να μπορούσαν να προχωρήσουν στην φύτευση και στη συνέχεια αυτά να καλλιεργηθούν και να προχωρήσουν στην συγκομιδή, που σημαίνει ότι είναι αρκετά τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και προβληματίζουν σε ό,τι αφορά τις τιμές, την ακρίβεια στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Το προϊόντο δηλαδή της αγροδιατροφής. Το κατανοώ. Κάθε κλάδος έχει τις δυσκολίες του, αλλά μου έφερε η Έλληνα η Λάσκαρη εδώ τώρα τους πίνακες. Τα νοπά φρούτα, κύριε Υπουργέ, τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο πήραν πάνω 28,8%. Σωστά, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που είμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλο αυτό το 28% είναι λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους. Δεν μπορώ. Δεν είναι λειτουργικό κόστος. Είναι και θέματα, προβλήματα που είχαμε. Είναι αντικειμενικά προβλήματα που είχαμε την παραγωγή. Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι το ελέγχετε. Και να το πω διαφορετικά. Γιατί δηλαδή στα φρούτα έχουμε 28%, και άμα δείτε λίγο πιο κάτω την κατάσταση που έχετε, δεν έχω μπροστά μου τα λαχανικά. Είναι χαμηλότερη. Άρα κάτι διαφορετικό. Γιατί έχουμε, για παράδειγμα, στα δημητριακά, άμα δείτε τον πίνακα μπροστά σας, στα δημητριακά που προέρχονται δηλαδή από καλαμπόκι και από άλλες εκρατικές καλλιέργειες. Γιατί έχουμε αποπληθωρισμό εκεί. Τι διαφορετικό έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά το καλοκαίρι φρούτα τρώμε.
Δεν τρώμε σοκολάτες. Τώρα, άμα έπεσε η σοκολάτα. Και νομίζω ότι τρώμε και δημητριακά. Και ψωμί τρώμε το καλοκαίρι. Δεν το σταματάμε. Εγώ τρώω να σα πω. Εδώ τι θέλω να σα πω. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Υπάρχει ακρίβεια την οποία προσπαθούμε να την καταπολεμήσουμε, όπως είπατε εσείς, ελέγχοντας την πιθανότητα κάποιος να εσχροκερδεί. Αλλά στις περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, το λάδι έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Το λάδι έχει ακριβήνει όμως και από τον παραγωγό. Κάποτε το λάδι στον παραγωγό μπορεί να έχει 1,5-2 ευρώ το λίτρο. Και τότε μέναν οι ελιές στα δέντρα. Σήμερα, επειδή έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές στην Ισπανία από την ξηρασία, επειδή έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές ελαιόδοντα σε άλλες περιοχές του κόσμου, αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη τιμή. Ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την αυξημένη τιμή πηγαίνει στον παραγωγό μας, στον ένα παραγωγό. Αυτό το πράγμα είναι μια λειτουργία της αγοράς, όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όμως, είναι να πάμε και να ελέγξουμε το περιθώριο αυτού μεταποιητή που αγοράζει το λάδι από τον παραγωγό, έστω και ακριβότερα, και να δούμε το περιθώριο κέρδους που ο μεταποιητής, δηλαδή που η βιομηχανία βάζει πάνω στο προϊόν που αγοράζει τον παραγωγό για να το πουλήσει τελικά στο ράφι. Αυτό τον έλεγχο, κύριε Κιώτη, θα τον κάνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα αναμένουμε και τους επόμενους ελέγχους, γιατί και εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να είναι προστατευμένος ο καταναλωτής όταν πάει να ψωνίσει τώρα το καλοκαίρι, που ξέρετε, άμα τον πετύχουν ειδικά στις διακοπές, που σε πονεί και που σε σφάζει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ο Κώστας Κρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης, στη τηλεφωνική γραμμή.